Άρα μην νευριάσετε εφόσον το ξεπεράσαμε. Αυτό είναι το σχέδιο Ανάν. Ναι, αλλά το υπενθυμίζω ότι μερικές φορές είναι μερικοί που έχουν... Εντάξει. Ωραία. Πάνω. Λοιπόν, είναι πολύ απλό για όσους δεν το έχουν διαβάσει ακόμη, γιατί συμβαίνει αυτό και στον χώρο τον πολιτικό, απλώς σας υπενθυμίζω στο άρθρο 5, εδάφιο 3, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να απολαύει πλήρους και ανεμπόδιστης πρόσβασης για οποιοδήποτε. Άρα, εμείς όταν βλέπουμε στη στρατηγική ύδατα μεταξύ των υδάτων, ανάβει το κόκκινο καμπανάκι, εντάξει, και μετά προσέξτε. Εδώ είναι γραμμένο «δεν θα διεκδικήσει», δεν λέει «δεν διεκδικεί», που σημαίνει αν κάποιος έχει κάνει την γκάφα τότε, ο επόμενος δεν μπορεί καν να τη διορθώσει. Άμα κοιτάξετε λοιπόν την περιοχή βάσης Διακέλειας και τα λοιπά, κοιτάξτε εδώ τα νούμερα, το ίδιο ισχύει και για την άλλη βάση, το 16,10 και 5,01. Έχετε την εντύπωση ότι είναι πολύ μικρά. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Άμα πάρετε την Κύπρο και ξαφνικά πάρετε τις βάσεις, ξέρετε όλοι πώς είναι. Άμα πάρετε τα μεγέθη που ζητάνε από τη μια πλευρά και από την άλλη και στις δύο βάσεις και θεωρήσετε ξαφνικά ότι είναι κυρίαρχες. Εφόσον είναι κυρίαρχες, έχουν ΑΟΣ. Εφόσον έχουν ΑΟΣ και δεν υπάρχει τίποτα στην περιοχή, είναι πολύ απλό. Η ΑΟΣ αυτή εδώ θα γινόταν αγγλική μέχρι εδώ. Άρα για όσους έχουν ακόμα προβληματισμούς για το αν οι υδρογονάνθρακες μπορούν να μας σώσουν, είναι πολύ απλό. Αν είχε περάσει το ναι τότε, δεν θα είχαν αυτόν τον προβληματισμό. Γιατί το οικόπεδο Αφροδίτη, το κοίτασμα Αφροδίτη είναι και εδώ που είναι το 3. Όλο το 12 θα ήταν μέσα σε αυτό και εντελώς τυχαία βέβαια και το 9. Παρεπιπτόντως βέβαια εκείνη την εποχή δεν υπήρχε φυσικό αέριο.